Ούγκο Τσάβες απεβίωσε στις 5 Μαρτίου, όμως φωτογραφίες του πρώην Προέδρου βρίσκονται παντού στο Καράκας. Στις 14 Απριλίου η Βενεζουέλα θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο της χώρας. Η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε και επίσημα, μα ο Τσάβες μοιάζει σαν να μην έφυγε ποτέ. Κάποιοι φανατικοί του οπαδοί έχουν δημιουργήσει ακόμη και εκκλησία που αφιέρωσαν στον Άγιο Ούγκο. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Ο Τσάβες είναι ο Χριστός μας, είναι ο Άγιος μας και είναι το παν για εμάς. Ο Νικολάς Μαδούρο, προεδρικός υποψήφιος και διάδοχός του, κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει ζωντανή τη λατρεία των απλών ανθρώπων στο πρόσωπο του Τσάβες. Το κεντρικό παράθυρο του Προεδρικού Παλατιού βλέπει τον τάφο του Ούγκο Τσάβες. Φανταστείτε τους επικεφαλείς αυτής της χώρας στα επόμενα 500 χρόνια. Θα είναι αντιμέτωποι με το μαστίγιο του Τσάβες και θα πρέπει να φοβούνται αυτό το μαστίγιο, γιατί θα υπενθυμίζει σε κάθε πρόεδρο ποιο είναι το καθήκον του και οι ευθύνες του. Ο Ενρίκε Καπρίλες είναι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται ακόμη και 20 μονάδες πίσω από τον Μαδούρο, όμως δεν το βάζει κάτω. Πιστεύει πως ο αντίπαλός του είναι ένα κακό αντίγραφο του Τσάβες και προσπαθεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα. Δίνουμε μάχη για να κερδίσουμε και να λύσουμε κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα. Πρέπει να νικήσουμε τη βία, τον πληθωρισμό, τη φτώχεια και την ανεργία. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα. Η νίκη για μας είναι μονόδρομος και οι ευθύνες μεγάλες. Όποιος και αν κερδίσει την προεδρία της χώρας, θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ σοβαρά προβλήματα. Οι νέοι υποφέρουν από την ανεργία. Οι πολίτες δεν έχουν χρήματα ενώ και τα ράφια είναι άδεια, όπως μας εξηγεί ένας κάτοικος του Καράκας. Λίγη ζάχαρη, γάλα, κοτόπουλο, ψωμί, αλεύρι και κρέας. Αυτά θέλουμε. Στην πρωτεύουσα της χώρας η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Κανείς δεν τολμά να βγει έξω το βράδυ και οι επιχειρήσεις κλείνουν πριν δύσει ο ήλιος. Πρέπει να κλείνουμε πιο νωρίς γιατί γίνονται πολλές ληστείες και όχι μόνο σε κλέβουν αλλά χτυπάνε τον κόσμο. Κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει ακόμα και τη ζωή τους. Και το Καράκας όμως είναι μια πόλη με εκρηκτικά προβλήματα. Πολλά σπίτια καταραίουν και χρειάζονται άμεσα επισκευή. Εκατοντάδες κτίρια έχουν εγκαταληφθεί ενώ η παρακμή είναι εμφανής στους δρόμους της πρωτεύουσας.